Και πάμε στο Δήμο Φεστού. Πάμε να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Γρηγόρη Νικολιδάκη, καθώς η κατάσταση στο φράγμα της φανερωμένης είναι οριακή. Δήμαρχε, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. 10 εκατομμύρια κυβικά το νερό στο φράγμα της φανερωμένης, στα 4 την εφετινή σεζόν. Θέλω το σχολείο σας. Το θέμα είναι ότι πραγματικά η φετινή σεζόν είναι φοβερά προβληματική όσο αφορά το θέμα των βροχοπτώσεων. Έχουμε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στην περιοχή μας και όντως τα κυβικά του νερού τα οποία μπήκαν στο φράγμα είναι πολύ λίγα. Τι να σου κάνει η βροχή της Κυριακής, θα πω εγώ. Παίρνω πάσα από τη συνάδελφο, ναι, την Εύη της Πανού. Έχετε δίκιο, πολύ δύσκολη σεζόν. Το θέμα, ποιες λύσεις βρίσκονται στο τραπέζι. Είχε ένα και αναλυτικό ρεπορτάζ σήμερα η εφημερίδα Νέα Κρήτη για το φράγμα της φανερωμένης. Δήμαρχε. Κοιτάξτε, για το φράγμα της φανερωμένης τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Εγώ σαν πρόεδρος τουλάχιστον της Επιτροπής Φράγματος, το μόνο πράγμα που μπορώ να εισηγηθώ είναι αυτό που έκανα και πέρσι, ότι θα δώσουμε τα κυβικά του νερού τα οποία επιτρέπεται να δώσουμε για να κρατήσουμε το φράγμα σε ένα επίπεδο ασφάλειας. Πέρσι τουλάχιστον σαν Επιτροπή είχαμε ορίσει τα 7 εκατομμύρια κυβικά νερού το επίπεδο της ασφάλειας. Αναγκαστικά και φέτο λίγο πολύ θα μείνουμε σε αυτά τα επίπεδα. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν τυχόν είναι 10 ή 11 εκατομμύρια κυβικά νερό, εγώ πιστεύω ότι μπορεί και να είναι 11 εκατομμύρια και όχι 10. Θα δώσουμε λοιπόν γύρω στα 4 εκατομμύρια κυβικά νερό για άρδευση. Με τη λογική αυτή καταλαβαίνετε ότι δεν επαρκεί με τίποτα για να καλύψει τις ανάγκες αρδευτικές του καλοκαιριού. Άρα λοιπόν το ΕΒ τουλάχιστον αυτή που είναι τα 3 το ΕΒ τα οποία παίρνουν νερό κύρια από το φράγμα θα πρέπει να και φέτο να βρουν άλλες λύσεις. Δήμαρχε, με το φράγμα, με το σχεδιασμό του φράγματος του Πλατή Ποταμού, η πληροφόρηση δικιά μας είναι ότι ο Πλατής Ποταμός έχει μπει στο Ταμείο Ανάκαμψης και ότι σύντομα θα ανακοινωθεί ότι έχουν εξασφαλιστεί οι πιστώσεις για να μπορέσει να δημοπρατηθεί και επιτέλους να γίνει πράξη. Τα ακούμε τόσα χρόνια. Θεωρώ ότι είναι η μοναδική ευκαιρία και η μοναδική λύση για να μπορέσουμε πραγματικά να πούμε ότι ναι, το φράγμα της φανερωμένης θα επιτελέσει το σκοπό για το οποίο δημιουργήθηκε. Μάλιστα. Κατανοείται, φαντάζομαι, τον γενικότερο προβληματισμό στις τάξεις παραγωγών. Δεν έχουμε να ποτίσουμε, δύσκολο καλοκαίρι. Κοιτάξτε, αυτός είναι ένας προβληματισμός πάρα πολύ μεγάλος. Πιστεύω όμως ότι τα ΤΟΕΒ έχουν τόσες γεωτρήσεις όσες μπορούν να καλύψουν για αυτή τη χρονιά τις ανάγκες των παραγωγών. Καλά θα είναι λοιπόν τα ΤΟΕΒ που διαχειρίζονται το κάμπο της Μασαράς στο δικό μας τμήμα να ετοιμάσουν τις γεωτρήσεις από τώρα, να είναι έτοιμοι για να μπορέσουν με αυτόν τον τρόπο να δώσουν νερό αρδεύσιμο στους παραγωγούς, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι θα μείνουμε ένα καλοκαίρι χωρίς παραγωγή. Μάλιστα. Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Σε ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ.